σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Και ευχές για λιγότερα προβλήματα από αυτά που μας συνηθίσανε κάποιοι χωρίς να τα θέλουμε τα τελευταία χρόνια. Και βασικά το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να κάνω πριν μπω στο θέμα της συνέντευξης, που δεν είναι άλλο από το τεράστιο ακραίο φαινόμενο, καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη του Βόλου για 2-24 ώρα, να κάνω δύο καταγγελίες. Πρώτα, αφορά τον διοικητή τροχέας κύριο Κουλούρη, που προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι απήχε από κάθε είδους συνεργασίας για την ομαλή λύση προβλημάτων στο κέντρο της πόλης και δεν ξέρω αν αυτό ήταν από ανικανότητα ή σκοπιμότητα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι ικανός μέχρι το βαθμό του τροχονόμου και σε μια περιοχή που να μην έχει πάνω από 500 κατοίκους. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Τόλια, που ανέλαβε να παίξει και το ρόλο του διοικητή τροχέας και όπου χρειάστηκε έκανε παρέμβαση αυτός για τις ανάγκες, έκτακτες ανάγκες που ζητήθηκαν μέχρι και σήμερα το πρωί. Να πω ότι αναγκαστήκαμε τόσο ο κύριος αντιδήμαρχος όσο και εγώ να κάνουμε και τον τροχονόμο που δεν έχουμε πρόβλημα, στη Δημητριάδος και στην Ιάσονος, για να μπορέσουμε να απογκυλοβήσουμε την κίνηση που έγινε, που δημιουργήθηκε από την αποκομιδή, αν θέλετε, του όγκου του χιονιού, για να μπορέσουμε να δώσουμε όλα τα ρεύματα και τις τρεις λωρίδες στην κυκλοφορία. Σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, θα του συνέστηνα του κύριου Κουλούρη να προσέχει μη σκίσει κανένα καλτσό. Η δεύτερη καταγγελία, και γι' αυτό το περιστατικό βέβαια, πριν μισή ώρα έφυγε αναφορά από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης μέχρι την αποκεντρωμένη διοίκηση για το συγκεκριμένο συμβάν, από το συγκεκριμένο υπηρεσιακό παράγοντα που το θεωρούμε είναι λυπηρό, αλλά είναι πολύ λίγο για την περιοχή του Βόλου. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με τους ταξιτζίδες. Και αναφέρομαι τόσο σε αυτούς όσο και στην τροχέα, γιατί οι ταξιτζίδες είναι επαγγελματίες, δεν είναι απλοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν ως επαγγελματίες είχαν υποχρέωση και να είναι προετοιμασμένοι και να εξυπηρετήσουν τόσο τους τουρίστες αλλά και τους πολίτες της πόλης αυτής, δυστυχώς για αυτούς, αλλά τις επόμενες μέρες όταν ηρεμήσουμε θα έχουμε μία πλήρη συζήτηση και ολοκληρωμένη θα έλεγα συζήτηση μαζί τους. Παραμονές πρωτοχρονιάς και ανήμερα της πρωτοχρονιάς, αντί να είναι στον δρόμο, να συμβάλλουν, να συμμετέχουν και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, οι περισσότεροι ήταν στα σπίτια τους. Και είναι λυπηρό γιατί είναι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, την επόμενη φορά που θα παραπονεθούν, ας κοιτάξουν το πρόσωπό τους στον καθρέφτη, για να δούνε γιατί κάνουν τα παράπονα. Πάμε τώρα σε ένα τεράστιο ζήτημα που δημιουργήθηκε με την, αν θέλετε, ακραία
καιρικά φαινόμενα. Δεν γνωρίζω, όπως λέει ο πολύς ο κόσμος, αν αυτό το όγκος του χιονιού τα τελευταία 20 χρόνια δεν είχε ξαναγίνει στον Βόλο. Δεν το γνωρίζω αυτό για να έχω μια εικόνα. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα οι δημοσιογράφοι. Αλλά δεν έχω και λόγο να αμφισβητήσω καταγγελίες είτε συναδέλφων σας είτε απλών πολιτών ότι τέτοιος όγκος χιονιού είχε να φανεί στον Βόλο δεκάδες χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι δύο ή τρεις δεκάδες. Σε αυτό λοιπόν το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε καταρχήν σε όλη τη Θεσσαλία μόνο τον Βόλο, θα ήθελα να πω το εξής, ότι για το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να προβλέψεις ή να τα βάλεις είναι η φύση και ο Θεός. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ολόκληρος κρατικός μηχανισμός σε ένα κράτος δικαίου, το πρώτο πράγμα που το ενδιαφέρει είναι να έχει ανοιχτό το εθνικό δίκτυο, το δικό δίκτυο που είναι η εθνική οδός. Ολόκληρο κράτος λοιπόν, επί 17 ώρες, η εθνική οδός στο ύψος της Μελισσίνας ήταν κλειστή. Η δε περιοχή του Γραμματικού και του Μαραθώνα άνοιξε μόλις εχθές το απόγευμα. Τέτοιο όγκο χιονιού οι συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν. Ο Βόλος, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι, όλοι όμως, από άκουσα και είσοδος της πόλης, δεν έμειναν ποτέ κλειστοί. Αντίθετα, ακόμη και την ώρα που έριχνε τεράστιο όγκο χιονιού, δηλαδή καθαρίζαμε τη Γρηγορίου Λαμπράκη ή τη Δευτέρας Νοεμβρίου ή την Ιωλκού και σε δύο ώρες είχε άλλους 30 πόντους χιόνι. Παρόλα αυτά, από την ώρα που ξεκίνησε ο χιονιάς, καθ' όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης και μέχρι σήμερα που μιλάμε, βέβαια δεν το συζητάμε από εδώ και πέρα, είναι πιο εύκολα τα πράγματα, κανένας κεντρικός δρόμος δεν έμεινε κλειστός. Άλλοι ήταν τελείως καθαρισμένοι, άλλοι ήταν προσπελάσιμοι. Θα σας πω λοιπόν την πραγματική εικόνα. Και ποιο είναι το παράπονό μου. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ θυμωμένος, αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά η πόλη μας είναι σε μια δύσκολη ή δυσμενή, αν θέλετε, από καιρικά φαινόμενα θέση απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς, γιατί και εμείς είμαστε πολίτες, μένουμε σε αυτή την πόλη. Το πιο σωστό πράγμα και το πιο, αν θέλετε, λειτουργήσιμο για αυτές τις περιπτώσεις είναι η σωστή πληροφόρηση του πολίτη, η ηρεμία και όχι ο πανικός. Κάτι που μερίδα συναδέλφων σας σκοπίμως θέλουν να κάνουν. Δηλαδή τι, να πανικοβάλλουν τους πολίτες. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο κόσμος, για μένα προσωπικά, οι βολιώτισες και οι βολιώτες, έχουν 1.000.000% δίκιο. Για ό,τι και να πούνε. Ό,τι και να κάνουμε. Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να διατηρήσουμε τον ιστό της πόλης καθαρό και κατά δεύτερο χρόνο τα στενά, τα καντερίμια, τα σοκάκια, τις γειτονιές. Και αυτό κάνουμε. Οφείλω όμως να σας δώσω εδώ μια εικόνα. Ο Δήμος Βόλου στην ιδιοκτησία του, να σας πω στο σύνολο καταρχήν τι χρησιμοποίησαμε. Χρησιμοποίησαμε 14 GCB. Τα GCB είναι οι φορτωτές που είναι λίγο πιο μικροί. Εκ των οποίων τα 10 ήταν από ιδιώτες και τα 4 είναι ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου.
5 φορτωτές και οι 5 από ιδιώτες. Ο Δήμος Βόλου δεν έχει ούτε έναν φορτωτή στην ιδιοκτησία του. Φορτηγά 5, τα 3 του Δήμου Βόλου. Μποκάρτ, αυτά τα μικρά που μπαίνουν μέσα στα στενάκια που μπορούν πιο εύκολα να τα μαζέψουν, είναι κάποιος σαν και αυτό που είδατε στην Δημητριάδος, αυτή που κάνανε ρεπορτάζ, γιατί δεν περιμένουν να έρθει το δεύτερο χιόνι. Βγήκαν και τώρα που βλέπουν που δουλεύει ο Δήμος και κάνουν αντικειμενική δημοσιογραφία, να έχουν μια εικόνα. Είναι αυτά που ανεβαίνανε πάνω στα πεζοδρόμια, μαζεύαν το χιόνι και διευκολύνανε να το πάρουν τα μεγάλα. 7 από ιδιώτες και τα 7. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα τέτοιο. 4 ιδιωτικές υδροφόρες και 4 του Δήμου Βόλου, σύνολον 8. Και 2 αλατιέρες από ιδιώτες. Αυτό είναι το σύνολο των μηχανημάτων που χρησιμοποιήσαμε. Αν λοιπόν βάλετε το τι έχει ο Δήμος Βόλου, έχει 11 μηχανήματα, στο σύνολο των 29 που χρησιμοποιήθηκαν από ιδιώτες. Μεγάλη μου χαρά θα ήτανε να μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλα 50 από ιδιώτες. Δεν υπάρχουν όμως. Αυτά είχαν οι ιδιώτες. Και το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι στην περιοχή του Δήμου Βόλου οι ιδιώτες είχαν τη δυνατότητα να μας παρέχουν 29 μηχανήματα. Δεν είχαν τη δυνατότητα να μας παρέχουν 50, γιατί δεν έχουν, ή 60. Αν είχαν θα τα παίρναμε. Και 11 δικά μας. Θα σας πω λοιπόν όμως στο σύνολο αυτών των μηχανημάτων πόσοι χειριστές ήταν. Γιατί ξέρετε και εγώ είμαι οδηγός αυτοκίνητου, αλλά δεν μπορώ να είμαι χειριστής φορτωτή ή GCB ή αν θέλετε Bocart ή φορτηγού, είμαι οδηγός αυτοκίνητου. Οι χειριστές λοιπόν όλων αυτών των μηχανημάτων ήταν 32 ιδιωτών και από το Δήμο Βόλου. Αυτοί είναι οι χειριστές που έχουμε. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, γιατί δεν είχαν καταλάβει τον όγκο του προβλήματος και άρχισα να βρίζω, να φωνάζω και θέλω να ζητήσω σε αυτό το σημείο ένα συγγνώμη από τους υπαλλήλους του Δήμου Βόλου και τους χειριστές των ιδιωτών και να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, και αυτό το ευχαριστώ δεν είναι μόνο από μένα, είναι και από τους δημοσιογράφους και από τους πολίτες που αδίκως κάποια στιγμή μπορεί να είπαν κάποια πράγματα. Ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πάνω από 30 ώρες στο τιμόνι. Συνεχόμενες ώρες. Όπως κάποιοι αντιδήμαρχοι και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εμένα αφήστε με, δεν το βάζω υπόψη με τον εαυτό μου. Που είναι υποχρέωσή τους αυτές. Υποχρέωσή τους για να είναι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Όλα τα παράπονα που είναι δικαιολογημένα και καλά κάνουν, θα είχαν όμως ένα σοβαρό, θα έλεγα, υπόβαθρο, εάν δεν υπήρχε μία προσπάθεια γιγαντιαία και εκτός ανθρωπίνων δυνατοτήτων, τόσο από εμάς σαν Δημοτική Αρχή, όσο και από τους υπαλλήλους. Δυστυχώς, ο Βόλος, δεν με ενδιαφέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα καιρικά. Σαν Δήμος, με την βοήθεια ιδιωτών, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Όμως όταν οι ιδιώτες δηλώνουν όχι απόν, ότι αυτές είναι οι δυνατότητές τους. Έχουμε 10 μηχανήματα, 15. Πού να τα βρούμε τα άλλα, από πού να τα φέρουμε. Και όταν βλέπετε ότι επί τουλάχιστον 30 ώρες υπάρχει χιονόπτωση. Θα σας πω μόνο κάτι. Ξεκινώντας εχθές το απόγευμα να μαζέψουμε το χιόνι, όχι να καθαρίσουμε το δρόμο, γιατί ο δρόμος ήταν καθαρός στην Ιάσονος και στη Δημητριάδος, μέχρι πριν μια ώρα που ήμουν στη Δημητριάδος, ρίξαμε στο πεδίο του Άρεως και στη θάλασσα 120 φορτηγά χιονιού.
και ακόμη δεν την έχουμε καθαρίσει τη Διάσοδος και τη Δημητριάδος. Από χιόνι μιλάμε, όχι το δρόμο. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε το μέγεθος και θα μπορείτε να καταλάβετε και θα σε καταλάβαινα κι εγώ. Γιατί μπορείτε να πείτε και αυτό που θα πω αφορά σε όσους αγγίζει. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι άδικος. Αν όμως αυτές τις δύο μέρες, στην αρχή τουλάχιστον, προσπαθούσατε να ενημερώσετε τον κόσμο και ποια είναι η ενημέρωση και όχι να τον πανικοβάλλετε και σήμερα να αρχόσασταν να βγαίνατε στα ράδια, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες και να λέγατε ο χειρότερος δήμαρχος που πέρασε από τον Βόλο είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Ένας τεμπέλης, ένας άχρηστος, η δημοτική αρχή αυτή δεν κάνει για τίποτα. Τότε θα ήμουν μαζί σας. Είναι κρίση σας, είναι δικαίωμά σας. Την ώρα όμως του πανικού δεν πανικοβάλλουμε τους πολίτες. Τους δίνουμε μια συμβουλή. Δεν μπορεί να βγαίνουν δημοσιογράφοι που λένε ότι είναι μοναδικοί που έχουν δίπλωμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δίπλωμα δημοσιογραφίας. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει άσκηση επαγγέλματος δημοσιογραφίας. Να βγαίνει με το σκαρπίνι στον δρόμο, να μην σκίσει κανένα καλτσόν και επειδή έχω μάθει να λέω τα ονόματα, τα γράμματα με το όνομά τους, ένας φλόρος που λέγεται Μαρέδης και να κάνει κριτική που δεν έχει σκίσει εφημερίδα στη ζωή του. Ή ο άλλος που έχει πλαστό δίπλωμα δικηγόρο και δικογραφή, κάνει τον δικηγόρο, τι να πείτε ρε. Τι να πείτε ρε, ήσασταν στον δρόμο ποτέ στη ζωή σας. Να δείτε τι γίνεται. Δεν βάλω εγώ τον εαυτό μου που ήμουν 30 ώρες άϊπνος, καλά έκανα. Εγώ κλήθηκα και προσφέρθηκα να βοηθήσω. Δεν είμαι επαγγελματίας δήμαρχος, ούτε σκοπεύω να γίνω. Ας κάνουν λοιπόν και όλη αυτή τη δουλειά τους. Βγήκε πόσοι πολίτες βγήκαν να καθαρίσουν τα σκαλοπάτια του σπιτιού τους ή το μαγαζί τους μπροστά. Και τα λέω αυτά γιατί έχω κάνει στο εξωτερικό, έχω γυρίσει στο μισό κόσμο και βλέπουμε λοιπόν σε χώρες όπως υπάρχουν τέτοια προβλήματα το χειμώνα, είτε λέγεται Βόρεια Αμερική, είτε Νορβηγία, είτε Σουηδία, πώς αντιδρούν οι πολίτες. Για πέστε μου ρε παιδιά εσείς, παίρνουν οι νοικοκυρές ή οποιοδήποτε πολίτης και έχει δίκιο, το ξαναλέω, έχουν δίκιο. Πέστε μου πόσο τις 100 στο Δήμο Βόλου, αν υπάρχουν 1000 στενά, 1000 δρόμοι, πόσο τις 100 ποσοστό των στενών αυτών είναι που χωράει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν γειτονιές που ζήτημα είναι να χωράει ένα απλό αυτοκίνητο. Όταν λοιπόν είναι παρκαρισμένο έξω από την πόρτα του αυτό το αυτοκίνητο, πώς θα περάσει τον γκρέιντερ, το φορτηγό, ο φορτωτής, το GCB, τι να του καταστρέψουμε το δρόμο εδώ, στους κεντρικούς δρόμους περνάνε, σήμερα εδώ, καθαρίζαμε και ερχόντουσαν και παρκάρανε δίπλα. Μάχη δίναμε. Όμως, ξαναλέω, ο κόσμος καλά κάνει, έτσι το θεωρεί και έτσι πιστεύει. Αυτό είναι όμως μια δικιά μας δουλειά. Εμείς έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή. Απευθύνω λοιπόν σήμερα από εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή τη γιγαντιαία προσπάθεια. Σήμερα μετά από 3 μέρες δηλώνω με τα μέσα που είχαμε με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα να πω ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου αλλά και τους ιδιώτες, γιατί χρειάστηκε να κάτσουν πάνω από 30 ώρες στο τιμόνι, γιατί με ανεχτήκανε εμένα πολλές φορές στις 3 η ώρα το πρωί, στις 5 η ώρα το πρωί, όπως ο κύριος Μεταυξής, που αυτός δεν ξέρω αν θα αντέξει, τον βλέπω σε καμιά εβδομάδα να πεθάνει, σε 24 ώρες, έμπαινες μέσα στο δωμάτιο, στο κέντρο επιχείρησης και δεν έβλεπες το πρόσωπό σου από την κάπινα, το άγχος που είχε και τις ώρες που ήταν, κλείναν τα μάτια του. Να τον ευχαριστήσω κι αυτόν και είχε και εμένα από πάνω που φώναζε. Αλλά ήθελα να ξέρω, αυτός είναι ο Βόλος που αγαπάμε. Πόσοι από εσάς, μικρός βέβαια αριθμός,
είτε πολιτικοί, θέλετε αντίπαλοι, γιατί εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά να βάλουμε τη θέση μας αντίπαλοι, είτε κάποιοι που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι χαιρόντουσαν για ποιο πράγμα, που καθαρίζαμε την πόλη, υποχρέωσή μας είναι. Θέλετε να πούμε ότι καθυστερήσαμε, έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή, προσπαθήσαμε, αυτό μπορούσαμε, δώσαμε τη ζωή μας, ήμασταν στον δρόμο, δίπλα στον πολίτη. Θα σας πω μόνο ότι τουλάχιστον 25 περιστατικά πήγαμε εμείς στο νοσοκομείο ή για λόγους ανάγκης ηλικιωμένους στα σπίτια των παιδιών τους. Και μακάρι να γίνονται να υπήρχαν και 50, θα το κάναμε, είναι η υποχρέωσή μας. Θα σας πω επίσης ότι κάναμε ακόμη και τον οδηγό του ταξί. Πήραμε τουρίστες που τους άφησε το ΚΤΕΛ έξω από εδώ και τους πήγαμε στον προορισμό τους που ήρθαν στις 1 η ώρα τη νύχτα. Αυτή είναι η δουλειά μας, δεν το ζητάω για να πάρουμε κανένα κύπελο. Όχι μόνο δουλειά μας και υποχρέωσή μας. Αλλά πρέπει κάποιοι να καταλάβουν και τα όρια, τις αντοχές και τις δυνατότητες. Εάν ήμασταν στα σπίτια μας, εάν δεν κάναμε τίποτα, τότε είχατε κάθε δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε. Όμως εγώ δεν ζητάω από εσάς τίποτα. Ζητάω τουλάχιστον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όποτε είναι, να ενημερώσετε και να μην πανικοβάλλετε τον κόσμο. Τον Αχιλλέα τον Παίο, βρίστε τον από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως είμαστε σε έναν πόλεμο ανοιχτό. Και θα δούμε ποιος αντέξει. Δεν με αφορά το πρόσωπό μου, ούτε οι εκπρόσωποι του Δήμου που λέγονται αντιδήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι. Κάντε όμως, αυτή η πόλη είναι και δικιά σας υπόθεση. Το να κάνετε λάθος πληροφόρηση και να πανικοβάλλετε τον κόσμο, δεν κάνετε κακό στον Αχιλλέα τον Παίο. Κάνετε κακό στην πόλη σας. Είναι λυπηρό η μισή να μισούμε τους άλλους μισούς. Σήμερα είχατε όλα τα περιθώρια, αυτή τη χολή που βγάλατε, κάτι σκουπίδια, να τη βγάζετε σήμερα. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ακούσετε και τα ονόματα αυτών των σκουπιδιών, γιατί είπαμε πρέπει να λέμε ονόματα. Για να ξεκαθαρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Την Τρίτη λοιπόν και την Τετάρτη έρχεται ένα καινούργιο κύμα κακοκαιρίας. Εμείς έχουμε υποχρέωση μέχρι τότε να έχουμε την πόλη καθαρή και να κάνω έκκληση στον κόσμο, γιατί την Τρίτη και την Τετάρτη επικεφαλής αυτού του συντονισμού θα είναι ο Αχιλλέας ο Παίος. Τη Δευτέρα θα σας δώσουμε και όλες τις γραμμές τηλεφώνου και θα σας παρακαλούσα από το λειτουργήμα που κάνετε, γιατί η σωστή δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, να ενημερώσουμε από κοινού τους πολίτες, ώστε σε περίπτωση που έχουμε άλλη μία τέτοια, ένα τέτοιο φαινόμενο κακοκαιρίας, να είμαστε όλοι πιο προετοιμασμένοι. Θα συμφωνήσω λοιπόν για μαζί σας ότι γίνανε 1.000.000 λάθη. Όμως σήμερα μπορείτε να τα καταγράψετε. Παραμονή πρωτοχρονιάς που γινόταν ένας πανικός, οφείλατε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω ότι με άριστα το 10 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου πήραν 8. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πάρουμε 10, αν χρειαστεί. Γιατί θα είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ στο παρελθόν. Για κάτι που δεν είχαμε ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Λόγω απειρίας. Θα παρακαλούσα λοιπόν, σε δύσκολες εποχές και στιγμές που μπορεί να περάσει η πόλη μας, να λειτουργήσετε με γνώμονα το καλό της πόλης, των πολιτών και όχι με εμπάθεια στο πρόσωπό μου. Εμένα έχετε 11 μήνες, 12 μήνες το χρόνο να κοπανάτε. Βαρέστε αλήπητα. Αντέχω, να είστε σίγουροι. Δεν ξέρω εσείς αν αντέξετε. Εγώ θα αντέξω. Και θα κριθώ από τον κόσμο, όπως σας έχω ξαναπεί. Το ζητούμενο όμως δεν είναι ο Αχιλλέας ο Παίος. Είναι όλοι μαζί, αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε
σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Μπορούμε. Ο καθένας σας αναλάβει την υποχρέωσή του. Ο καθένας σας αναλάβει από τη δικιά του, το δικό του επάγγελμα, αν θέλετε, που με το δικό του μετερίζει, να κάνει σωστά αυτό που πρέπει. Κριτική είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνετε, εκ του ασφαλούς. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εδώ πέρα ήδη πήρατε ένα φτιάρι να βγάλετε ένα μέτρο χιόνι. Άρα λοιπόν κρίνετε κατηδίαν τον εαυτό σας και μετά κρίνετε όλους τους άλλους. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Και ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή αλλά και τους υπαλλήλους του Δήμου. Για ό,τι λοιπόν κακό συνέβη στην πόλη, όποιος θεωρεί ότι συνέβη κακό, ευθύνεται ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος και κανένας άλλος. Και ευχαριστώ τον κόσμο για την κατανόηση. Και ευχαριστώ ακόμη πιο πολύ τον κόσμο, αυτούς που αγανακτήσανε, φωνάξανε, βρήσανε. Ελπίζω την άλλη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο, να είμαστε σε θέση να μην βρήσει και να μην φωνάξει κανένας. Κλείνοντας λοιπόν θα πω ότι εγώ παρακαλάω να ρίξει άλλο τόσο χιόνι την Τρίτη και την Τετάρτη, γιατί τα ωφέλη για την πόλη μας, για τους ίδιους τους πολίτες, είναι πολλά περισσότερα από το να πάει μια κυρία με μία μέρα καθυστέρηση να φτιάξει τα νύχια της ή τα μαλλιά της, ή αντί να φάμε φρέσκο ψωμί να φάμε μπαγιάτικο. Δεν θα πάθουμε τίποτα εάν θα μείνουμε και 6 ώρες στο σπίτι σε τέτοιες περιπτώσεις και σε ακραίες καιρικές συνθήκες ο κόσμος μένει στο σπίτι μόνο για να βγει έξω. Ευχαριστώ πολύ.